μέσα από την καρδιά μου, σκεφτόμουν την ώρα της λειτουργίας. Άραγε όταν θα βγούμε έξω, όσοι είναι έξω θα έχει συννεφιά ή θα έχει ήλιο. Και τιμήθηκα το γεγονός της Παλαιάς Διαθήκης, που όταν ήταν εκεί στην έρημο, οι Ισραηλίτες που παιδεύονταν να φτάσουν από την Αίγυπτο μέχρι τη γη της Επαγγελίας, που ήταν η πατρίδα τους, γιατί στην Αίγυπτο είχαν βρεθεί δούλοι ήταν. Δούλοι ήταν εκεί. Εκεί λοιπόν που φτάσανε να πάνε στην, να ελευθερωθούν με τις 10 πληγές και όλα αυτά, ο δρόμος από την Αίγυπτο μέχρι τη γη της Επαγγελίας ήταν λίγες μερούλες. Και όμως δια την απιστία τους, ο Θεός τους είπε ότι θα διαρκέσει 40 χρόνια. Και εκεί που περπατούσαν κάθε τόσο είχαν προβλήματα. Είχαν προβλήματα από φαγητό, τους έστειλε το μάνα. Δεν τους άρεσε κάθε μέρα το ίδιο φαγητό, τους έστελνε τα ορτίκια. Δεν είχαν νερό και έδωσε την εντολή στον Αρών να χτυπήσει με την παστούνα του το βράχος τον οποίον ήταν και ο βράχος να ανοίξει και να γεμίσει νερό, να τρέχει άφθονο το νερό. Και όταν μετά ήρθε το πικρό νερό και δεν πίνονταν, του λέει, θα ρίξεις μέσα, λέει, θα ρίξεις μέσα στο νερό ξύλα σε σημείο σταυρού για να κάνει το νερό γλυκύτατο και να μπορεί να είναι πόσιμο και να το πιει. Και όταν μετά περπατούσαν στην έρημο και τους έκαιγε ο ήλιος, σκέφτηκαν και ξανασκέφτηκαν να ζητήσουν πάλι την προσευχή τους από το Θεό. Και τότε τους έστειλε, λέει, την Νεφέλη. Τι, ένα σύννεφο που κινούνταν όπως πήγαιναν αυτοί, κινούνταν και το σύννεφο. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε προσευχή, μας στέλνει σύννεφο. Αν έχουμε προσευχή, προλαβαίνουμε και δεν μας έρχεται η βροχή που είπαμε ότι θα έρθει σήμερα. Έτσι είναι η ζωή μας. Αν έχουμε προσευχή, Και αν έχουμε πίστη, τότε ο καλός μας ο Θεούλης μπορεί να μας τα στείλει όλα. Πολλές φορές το βλέπω αυτό από κάποιους απλούς ανθρώπους και εδώ στον κόσμο, αλλά και στα μοναστήρια μας, με πόση εμπιστοσύνη μιλάνε για το Θεό, με πόση εμπιστοσύνη μιλάνε. Γίνεται λίγο μάγκε. Με πόση εμπιστοσύνη μιλάνε για την ευλογία του Θεού. Αν θέλει ο Θεός θα γίνει και αν δεν θέλει να είναι ευλογημένο. Έτσι να πορευόμαστε στη ζωή μας. Αν θέλει ο Θεός θα γίνει και αν δεν θέλει και είναι για το καλό μας, να είναι ευλογημένο. Πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό. Βλέπω πολλές φορές αρρώστους μωρέ, με αρρώστιες βαριές και αναπηρίες, να τους πλησιάζει κανένας και να ακούει χίλια δόξα το Θεό. Χίλια δόξα το Θεό. Και εμείς καμιά φορά πονάει το νυχάκι μας και λέμε χίλιες κατάρες και βρίζουμε χίλιες φορές. Μου λένε κάποιοι, άγρε πάτερ, πες κάτι σε αυτόν ή σε αυτόν στο σπίτι μου. Βρίζει, ό,τι κι αν έρθει, ό,τι κι αν γίνει, όπως κι αν έρθουν τα πράγματα, με τη βρυσά στο στόμα είναι. Καλά μωρέ, μετά, άμα είμαστε με τη βρυσά στο στόμα, είναι δυνατόν να περιμένουμε ευλογία από τον Θεό? Έτσι θα έρχονται. Έτσι φεύγει ο Θεός. Και βλέπετε σήμερα
σήμερα θα σας πω δύο λόγια μόνο για το Ευαγγέλιο του Όρθρου. Έχει και ένα Ευαγγέλιο στον Όρθρο. Εσείς αργάτε να έρχεστε, το διαβάζουμε εμείς όμως και είναι πάντα αυτά ένα από τα 11 Ευαγγέλια που αναφέρονται στον Αναστημένο Χριστό. Είναι οι μαθητές και ο Χριστός κάνει ένα παιχνίδι με τον Πέτρο. Αχ, κάθε φορά που το διαβάζω αυτό το Ευαγγέλιο κλαίω. Πέτρε, αγαπάς με. Πέτρε, με αγαπάς. Με αγαπάς. Ναι, Κύριε, σ' είδας. Και ο Πέτρος δεν απαντάει σε αγαπάω. Σ' είδας ότι φιλώσε, ότι είσαι μέσα μου, είσαι στην καρδιά μου, ότι είσαι φίλος μου, ότι σε λατρεύω. Ποίμενε τα πρόβατά μου. Και το ρωτάει δεύτερη φορά. Πέτρε, αγαπάς με. Ναι, Κύριε, σ' είδα, σ' το ξέρεις ότι φιλώσε. Και τον ρωτάει τρίτη φορά. Πέτρε, αγαπάς με. Με αγαπάς πλοίον τούτον πάνω από όλους. Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπε σ' αυτόν τρεις φορές αν τον αγαπάει. Ναι, Κύριε, σ' είδας ότι φιλώσε. Και τότε τι του λέει. Βόσκε τα αρνία μου, ποίμενε τα πρόβατά μου. Γυρίζω κάθε φορά που το διαβάζω και κρύβω τον εαυτό μου και ντρέπομαι και λέω αυτήν την ερώτηση ο καλός μου ο Χριστός, ο καλός μας ο Χριστούλης την κάνει κάθε φορά σε κάθε παπά. Με αγαπάς, παππούλη μου. Με αγαπάς. Είναι προϋπόθεση, μωρέ, για να μου δώσει τα πρόβατα ο Χριστός. Και ρωτάω και εξετάζω τον εαυτό μου. Τον αγαπάω πάνω από όλα πάνω στη γη. Τότε και μόνον τότε είμαι άξιος να είμαι ο παπάς σας, ο πνευματικός σας, ο άνθρωπός σας. Τότε και μόνον τότε. Και μόνον τότε. Άλλωστε και τα δύο Ευαγγέλια που διαβάζουμε όταν γιορτάζουν πατριάρχες και επίσκοποι στην γιορτή, ας πούμε, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και τότε που τα διαβάζουμε μιλάει ποιος είναι ο καλός ο Ποιμένας, ποιος είναι ο καλός ο Τζοβάνος. Αυτός λέει που την ψυχήν τίθησε υπέρ των προβάτων. Αυτός που θυσιάζει τη δικιά του ψυχή, τη δικιά του ζωή, θυσιάζει ακόμα και τη δικιά του σωτηρία, αρκεί τα προβατάκια του να σωθούν και να είναι καλά. Ο παπάς και ο καλός χριστιανός πρέπει να λέει «Θεέ μου, βάλ τους όλους μέσα στον παράδεισο κι αν περισσέψει χώρος να χωθώ κι εγώ. Αν δεν περισσέψει, άσε με μένα απόξω, αλλά βάλ τους όλους πρώτα μέσα στον παράδεισο». Όχι όπως κάνουν σήμερα κάποιοι φανατικοί χριστιανοί. Εγώ είμαι καλός χριστιανός. Οι άλλοι δεν είναι. Πέτα τους, Χριστέ, άθεοι, άπιστοι, πάρ τους. Τι λες, μωρέ. Πού είναι η αγάπη. Χωρίς αγάπη παράδεισο δεν έχει. Παράδεισος
είναι εκεί που ξεχυλίζει η αγάπη, γιατί Θεός Πατέρας στον Παράδεισο είναι ο Πατήρο Ουράνιος που θυσίασε το Γιο Του από αυτήν την αγάπη. Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο που έδωκε το Γιο Του τον μονογενή να αποθάνει. Τον είδε πεθαμένο το Γιο Του τον Θεό από αυτήν την αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να σωθεί κανένας μας αν δεν πλημμυρίζει η αγάπη στη ζωή του. Τόση αγάπη που να θυσιάζει τη δικιά του ψυχή, τη δικιά του ζωή, τη δικιά του καρδιά, το δικό του συμφέρον για όλους τους ανθρώπους. Για όλους τους ανθρώπους. Για όλους τους ανθρώπους. Τότε εύκολα είναι να μπει κάποιος μέσα στον Παράδεισο. Χαίρομαι που και σήμερα μιλήσαμε για την αγάπη. Ξέρω ότι μπορεί να λέτε καμιά φορά πολύ αγάπη μας λέει αυτός ο παπάς, αφού στο Ευαγγέλιο ότι βρίσκουμε την αγάπη. Συνέχεια, φίλο, αν συναλλάζουμε τη γραφή, αγάπη βρίσκουμε. Την δικαιοσύνη των ανθρώπων την έχει στα χέρια του μόνον ο Θεός, όχι εμείς οι άνθρωποι. Δεν θα κρίνουμε εμείς τον κόσμο, θα τον κρίνει μόνον ο Θεός. Εμείς θα σκύβουμε το κεφάλι, θα προσκυνάμε το Θεό, θα θυσιαζόμαστε για τον συνάνθρωπο και τότε είμαστε καλοί χριστιανοί. Αρχίζουμε και επίσημα, τώρα δέστε, τι δωράκια σας έκανα όλον αυτόν τον καιρό που δεν είχα εξομολόγηση, τώρα θα αρχίσω, αλλά δεχόμουν, ερχόσασταν, χαιρόμουν. Και έχω και μια παπαδιά υπέροχη που κερνούσε, κερνάει. Δεν πέρασε άνθρωπος εδώ για εξομολόγηση που να μην τον κεράσαμε. Τέτοια παπαδιά έχω δίπλα μου. Λοιπόν, ξεκινάμε την εξομολόγηση από την Παρασκευή που μας έρχεται. Και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 10:30 το πρωί και 4:00 με 8:00 το βράδυ μέχρι να αλλάξει η ώρα. Μετά θα το πάω λίγο πιο νωρίς για να ξεκουραζόμαστε, γιατί θα έχει νύχτα εδώ πολύ, μόλις αλλάξει η ώρα. Θα είμαστε εδώ Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Θα παρακαλούσα σε αυτές τις μέρες και τις ώρες να βάζετε τον έρχομό σας, γιατί υπάρχουν και άλλα που πρέπει να κάνουμε και να προσφέρουμε. Και μην αφήνετε την ψυχή σας και την καρδιά σας γεμάτη από ενοχές, τύψεις και τέτοια. Εδώ είναι το πετραχύλι του παπά, εδώ και η αγκαλιά, εδώ και η αγάπη. Την Τετάρτη δεν είναι η Παναγίτσα. Έχουμε λειτουργία σύντομη εδώ, πρωινή, και του Σταυρού πάλι θα έχουμε. Α, την Τετάρτη την έχουμε απέναντι. Εδώ, ναι. Και έχουμε και του Σταυρού, έχουμε και μια γρυπνία στις 24 του μηνός που πετυχαίνει να είναι 3 σπουδαίοι Άγιοι. Είναι η Παναγία Ευρυδιώτησσα, είναι η Αγία Θέκλα και είναι και ο Άγιος Σιλβανός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.